να δώσουμε το μικρόφωνο στο Σπύρο και την Έλλη. Είναι ο επιστημονικός μας συνεργάτης, τη Science View συνεργάτης. Καλώς το να. Καλό απόγευμα σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλό εορταστικό απόγευμα. Θα είμαστε εορταστικοί σήμερα πολύ. Πιο πολύ δεν γίνεται. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ ο επιστήμονας που μας τα ισοπεδώνεις όλα, μάλλον μας τα φέρει στην πραγματική τους διάσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Μ' αρέσει πολύ αυτή η εκδοχή. Τόσο σα. Θα μας πεις τι για το αστέρι. Εμείς σήμερα ακολουθούμε και χτίζουμε μια πολύ σημαντική παράδοση, Χριστίνα μου. Ποια είναι αυτή? Η παράδοση η οποία ξεκίνησε από την Αγγλία και έχει να κάνει με τα Christmas lectures που είχαν εκεί πέρα, δηλαδή χριστουγεννιάτικες επιστημονικές συζητήσεις στο μεγάλο σταθμό που λέγεται Sky. Εκεί τα είχαν ξεκινήσει από τη βασιλική εταιρεία, ο Faraday, πριν 150 χρόνια, και τώρα τα κάνει το BBC και το κανάλι 4 καμιά φορά. Φέρνει εξαιρετικούς επιστήμονες που εκλαϊκεύουν και επικοινωνούν στον κόσμο. Θεωρείται πολύ τιμητικό να σε διαλέξουν. Τους φέρνει κάθε χρόνο, κάνουν επιστημονικές διαλέξεις για το κοινό και τα τελευταία 3 χρόνια κάνουμε και εμείς αυτό το πράγμα. Αυτό προσπαθούμε και το κάνουμε θεσμό σιγά σιγά. Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει, ώστε ένα βαθμό τουλάχιστον να δίνουμε εξηγήσεις και να δίνουμε απαντήσεις σε ό,τι απορίες, ερωτήματα έχουν οι ακροατές μας. Δεν θα σου κάνω την ερώτηση για το αν πρέπει να. Αν υπάρχει Άγιος Βασίλης, γιατί υπάρχει Άγιος Βασίλης. Υπάρχουν και πολλοί. Όχι, υπάρχει ένας. Θα μου επιτρέψεις να βγάλω κι εγώ κάποιες. Ένας υπάρχει, μην μου το χαλάς. 40 χρόνια είναι ένας ο Βασίλης που υπάρχει και έχει καταφέρει με το έλκυθρό του και καταρρύπτει οποιαδήποτε ταχύτητα φωτός, ήχου, διαστήματος, γαλαξία και τα φέρνει τα πράγματα στο σπίτι. Να σου πω τώρα, εάν μπορούσε αυτός ο ένας ο Βασίλης να κάνει ένα δευτερόλεπτο για να πάει στο κάθε σπίτι και είχε 1 δισεκατομμύριο σπίτι για να πάει, γιατί εντάξει, κάπου εκεί πρέπει να είναι, 7 δισεκατομμύρια κάτοικοι στον πλανήτη. Ας πούμε ότι δεν πάει σε όλους. Θα θέλω να το απαντήσω. Πάει στα καλά παιδιά, τα καλά τα Χριστιανόπουλα. Πες ότι πάει σε 1 δισεκατομμύριο σπίτια. Ξέρεις πόσο καιρό θα του περνάνε. Έκανε 1 δευτερόλεπτο, έτσι. 1 δευτερόλεπτο δεν είναι τίποτα. Κάνεις λάθος. Μετράς, γιατί είσαι γήινος, είσαι άνθρωπος. Ο Άι Βασίλης δεν είναι. Όχι, θέλω να σε εντυπωσιάσω και δεν με αφήνεις να σε εντυπωσιάσω. Παρακαλώ, συγγνώμη. Θέλω να μου πεις πόσο καιρό θα του παίρνει το Άι Βασίλη αν έκανε 1 δευτερόλεπτο μόνο για να πάει στο κάθε σπίτι. Αλλά έπρεπε να καλύψει 1 δισεκατομμύριο σπίτια, έτσι. Ένα. Τι ένα. Δεις. Μ' αρέσει έτσι. Λοιπόν, θα έπαιρνε 30 χρόνια. Mm. 30 χρόνια, είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Δεν βλέπω σε εντυπωσίασα. Όχι, βέβαια. Είσαι και λίγο πεπεσμένη σήμερα γι' αυτό μάλλον. Φοράω. Έχω πάρει πάρα πολλά αντισταμινικά, επομένως είμαι σε πολύ γλυκιά κατάσταση για να μπορέσω να μιλήσω. Θα σε ανανουρίσω. Θα σε ανανουρίσω. Σε έχω έτοιμη για ύπνο. Ο Άι Βασίλης υπάρχει. Αυτό που έχει καταφέρει είναι επειδή έχει τους κλόνους του, γιατί χρησιμοποιεί και την επιστήμη και μπορεί να ταυτόχρονα σε πάρα πολλά σημεία. Πω, το βάθινες πάρα πολύ τώρα. Ευχαριστώ. Επιστήμη της κλωνοποίησης, μπράβο. Συγγνώμη, μια χαρά για να σου πω. Θα το έχω και αυτό υπόψη για μελλοντικές προσθήκες. Αλήθεια δεν είναι. Με την κλωνοποίηση. Ή να το πάμε διαφορετικά. Ο διακτηνισμός. Στάτε. Είμαστε στο πρώτο στάδιο. Με έχει ξεπεράσει σήμερα, Χριστίνα, πιστεύω. Δώστε μου κι άλλα αντισταμινικά. Δεν πιστεύω. Μπορώ να κάνω κι άλλα. Εγώ ήθελα απλά να μιλήσω για την ταχύτητα του φωτός και ότι κάνει ένα δευτερόλεπτο μόνο να πάει στο φεγγάρι. Και έχουμε και πανσέλινο. Πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια θα έχουμε πανσέλινο τα Χριστούγεννα. Και έχω τη Χριστίνα σήμερα να μου μιλάει για teleportation, όπως το λέμε στο Μεσολόγγι. Να μου μιλάει για κλωνοποίηση, με έχει ξεπεράσει τελείως. Εκεί στο Μεσολόγγι, ωραία, τα μιλάτε τα γαλλικά. Έτσι. Καμία σχέση. Λοιπόν. Σωστά αυτά που λες. Σωστά, πολύ σωστά αυτά που λες. Και σε επίπεδο, κοίταξε, επίπεδο εργαστηριακό, δηλαδή η τηλεμεταφορά την έχουμε πετύχει, αλλά σε επίπεδο πολυβασικό φωτονιών και σωματιδίων. Τώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τηλεμεταφορά έναν άνθρωπο όπως το Star Trek, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το μέλλον θα δείξει. Κλωνοποίηση, ανθρώπινη κλωνοποίηση. Πολύ σημαντικό θέμα. Κάποιοι πιστεύουν ότι ίσως σε μέρη περίεργα όπως η Κίνα, που δεν έχουμε και μεγάλες πληροφορίες από εκεί τι γίνεται, ίσως το έχουν ήδη κάνει. Βέβαια, το να κλωνοποιήσεις το σώμα σου είναι το πρώτο βήμα. Το θέμα είναι το είναι σου πώς θα το μεταφέρεις. Ποιος ξέρει το μέλλον τι θα δείξει. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στο δικό μου το βιβλιαράκι Επιστήμη των Χριστουγέννων ισχυρίζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί για να προλαβαίνουν. Το παιδάκι πρέπει να μάθει διάφορα επιστημονικά μυστικά και να ανακαλύψει ποιος στο περιβάλλον του τα ξέρει αυτά τα μυστικά, έτσι ώστε να ανακαλύψει ποιος είναι ο Βασίλης του. Και φυσικά η άλλη εκδοχή είναι να μιλήσουμε για πολύ υψηλές ταχύτητες, όπως η ταχύτητα του φωτός, που πολλοί κόσμος δεν ξέρει το πόσο γρήγορη είναι αυτή η ταχύτητα. Οι αστροναύτες θέλουν 3 μέρες για να πάνε στο φεγγάρι. 3 μέρες να πάνε στο φεγγάρι. Το φως κάνει 1 δευτερόλεπτο. Και μια και λέω για φεγγάρι και για αστροναύτες, εχθές γράφτηκε ιστορία γιατί η εταιρεία του Elon Musk, τον έχω αναφέρει πολλές φορές τον Elon Musk σε συζητήσεις. Σκεφτόμουν χθες όταν άκουσα την είδηση αυτή. Κατάφερε μετά από πάρα πολλές αποτυχίες να στείλει
πύραυλο στο διάστημα, να αφήσει δορυφόρους και να επιστρέψει και να προσγειωθεί. Είναι πάρα μα πάρα, ίσως να μην ακούγεται τόσο συγκλονιστικό όπως το λέω τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιταχύνεται πάρα πολύ. Πώς το κατάφεραν αυτό, τι έγινε, μετά από πάρα πολλές αποτυχίες. Κοίταξε, είναι το θέμα της ιδιωτικής εξερεύνησης του διαστήματος, είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Έχει καταστραφεί σχεδόν οικονομικά ο Elon Musk πολλές φορές εξαιτίας αυτού του ενδιαφέροντος του. Αλλά αυτό είναι που τον ξεχωρίζει αυτόν τον άνθρωπο. Ότι παίρνει ρίσκα, δεν τον ενδιαφέρει να κάνει πολύ καλά κάτι που ήδη έχει γίνει, τον ενδιαφέρει να πάει πιο μπροστά. Γι' αυτό και επένδυσε στην Tesla, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τώρα ξεφεύγουμε λίγο από τα χριστουγεννιάτικα, αλλά είναι και αυτές οι ειδήσεις. Βεβαίως είναι ειδήσεις. Και μάλιστα θα πρότεινα την επόμενη εβδομάδα, αν μπορούμε να κάνουμε και μια ανασκόπηση της χρονιάς με τις σημαντικότερες επιστημονικές ειδήσεις του 2015. Την επόμενη Τρίτη. Ακόμα 15 θα είμαστε εδώ. Ναι, ακόμα 15 θα είμαστε. Θα είμαστε να δώσω χαιρετίσματα θέλω στον κύριο Κώστα που μου έκανε σέρβις στη μηχανή γιατί μας ακούει. Να δώσω χαιρετίσματα στην κυρία Άννα Ζαβιτσάνο, μια γλυκύτατη κυρία που με τρέλανε στα τηλέφωνα μέχρι να βρει το Lab Story. Γιατί μας ακούει και μου λέει: δεν ξέρω από διαδίκτυο. Εγώ ακούω εσάς στο Sky. Και επίσης να δώσω χαιρετίσματα γιατί με κατσάδιασαν στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Γιατί διοργάνωσαν μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση το τρίμερο το προηγούμενο και ήμουν καλεσμένος. Και δεν πήγες ή πήγες? Όχι, πήγα. Αλλά δεν το είπες. Δεν το είπα εδώ. Γιατί θυμάσαι, είχαμε μια επικαιρότητα με το Λος Άντζελες και καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε και αποσυντονίστηκα και πήγα στο Τιτάνια στην εκδήλωση και την άλλη μέρα που ήμουν ομιλητής στο ΤΕΙ Αθηνών και τα άκουσα. Κάτσε, νομίζω ότι είχαμε πει για την εκδήλωση αυτή. Καλά, δεν έχει σημασία. Γιατί εγώ κάτι μου λέει το Τιτάνια. Ξέρεις τι, είχαμε πει πριν πολύ καιρό, ναι, όταν μου το πρώτο είπαν. Αλλά αυτοί, εντάξει, οι άνθρωποι περίμενα, θα το πω και στην εκπομπή την τελευταία. Πες τους, δεν γίνονται έτσι απλά. Να μας φέρουν λίγο σκουραμπιέδες, λίγα μελομακάρονα. Για να μπορέσουμε την επόμενη φορά να πούμε και εμείς το κάτι της παραπάνω. Έτσι σκέτα νέτα δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Και μιας και μιλάμε για μελομακάρονα, το δεύτερο κομμάτι της επιστήμης των Χριστουγέννων είναι γιατί ο Άι Βασίλης είναι παχουλός. Γιατί κάθε βράδυ το αφήνουμε ένα ποτήρι γάλα, μελομακάρονα και κουραμπιέ ή μπισκότο. Και επειδή πρέπει να παίρνει δυνάμεις. Και επειδή έχει και αυτό το κατοχικό σύνδρομο που μας έλεγαν οι γιαγιάδες μας και την τελευταία μπουκιά για τη δύναμή σου. Μην αφήνεις φαγητό. Μην αφήνεις φαγητό, γι' αυτό είναι ροδοκόκκινος. Είναι χοληστερόλιο, όχι χοληστερίνη, δεν καταλαβαίνω γιατί έχει επικρατήσει. Και αυτό που βλέπεις είναι ένας μύθος. Γιατί αν ήμουν σε μια άλλη εποχή, θα ήμουν το πρότυπο. Και εσύ και εγώ ενδεχομένως. Αναγέννηση θα ήμασταν πρότυπο ομορφιά. Εσύ θα ήσουν πρότυπο σε άλλη εποχή. Μια γυναίκα που δεν χρειάζεται να έχει καμπύλες. Δηλαδή σου λέει καμπυλά, τη θεωρείται η Μόνικα Μπελούτσι για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ αδύνατη και εξαιρετική, εξαιρετικό σημαντικό. Θεωρώ ότι το normal, ναι. Δεν είναι normal. Δεν είναι normal. Ούτε πολύ αδύνατη, ούτε πολύ καμπυλά. Άσε τη βλέπεις, άμα τη δεις κανονικά στην πραγματικότητα. Αχ, δεν την έχω δει. Λοιπόν, όχι, ούτε εγώ, αλλά είναι. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι τώρα, μια και σε αρρωστούλα. Ένας άλλος μύθος που κυκλοφορεί περί βιταμινών. Πάρε βιταμίνη C, πάρε συμπληρώματα, πάρε κάνε. Είναι μεγάλος μύθος. Να σου πω πώς ξεκίνησε αυτός ο μύθος. Ξεκίνησε αυτός ο μύθος και μάλιστα ο φίλος μου γιατρός Αντώνης Ολιόλιος μου το έστειλε στο βιντεάκι με ειδική αφιέρωση και χριστουγεννιάτικες ευχές. Από το Linus Pauling. Ο Pauling ήταν ένας μύθος της επιστήμης στην Αμερική. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είχε κατακτήσει 2 Νόμπελ. Οπότε καταλαβαίνεις στην εποχή που μας ουρανούσε ότι έλεγε ο άνθρωπος ήταν Ευαγγέλιο. Εγγύηση. Βέβαια, όπως ο Τέσλα είναι μύθος και αυτός στον χώρο της επιστήμης, αλλά που του βάρεσε, έτσι, του είχε γυρίσει το μυαλό. Ήταν και λίγο τρελούλης. Είχε τις τρέλες του ο Τέσλα. Δεν πήγαινε καλά, δεν ήταν με τα υδρολογικά του, είχε ερωτευτεί ένα περιστέρι, φοβόταν τα μαργαριτάρια, είχε κάτι τέτοια περίεργα. Μερακλής ήταν. Πολύ περίεργα. Το ότι είσαι λοιπόν μεγάλος μύθος στην επιστήμη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι και με τα λογικά σου. Ο Πόλιν λοιπόν απέκτησε μια μανία με την αθανασία. Έψανε τρόπους να γίνει αθάνατος, να μην πεθάνει, να τραβήξει δηλαδή όσο μπορεί στην ηλικία του και κάποια στιγμή παθαίνει μια αιμονή με τις βιταμίνες. Και αρχίζει και λέει: η βιταμίνη C, το πορτοκάλι, το λεμόνι, αυτό θα μου γλιτώσει μέχρι και από καρκίνο, ας πούμε, έλεγε τότε. Τι λες. Επειδή τα έλειπε λοιπόν ο Pauling, ξαφνικά αυτό έγινε Ευαγγέλιο. Δεν έγιναν με τα πειράματα, δεν έγιναν. Προφανώς και δεν ισχύει τίποτα. Προφανώς και δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Και ακόμα ο κόσμος το πιστεύει και το πιστεύει γιατί πριν μερικές δεκαετίες ένας μύθος θρύλος της επιστήμης. Και όταν πει κάτι ένας μύθος της επιστήμης, δυστυχώς κολλάει πιο εύκολα από όταν το έλεγα εγώ. Λοιπόν, στον Sky 100,3. Καλώς σας βρήκαμε μαζί με τον Σπύρο και Τσιτέλη. Είμαστε και παρακολουθούμε τους χριστουγεννιάτικους μύθους και ό,τι υπάρχει γύρω από την πολύ ωραία αυτή εποχή των Χριστουγέννων. Καταρχάς, το ξέρεις ότι περνάμε το χειμερινό ηλιοστάσιο, η νύχτα
μεγαλύτερη νύχτα ήταν σήμερα, χθες μάλλον. Η νύχτα που μας πέρασε ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια νύχτα, έτσι. Ναι. Και τώρα ξεκινάει πάλι να μεγαλώνει η μέρα σιγά σιγά, αλλά επισήμως μπαίνει ο χειμώνας. Μπαίνει επισήμως ο χειμώνας ή μπαίνει επισήμως το καλοκαίρι, γιατί αρχίζει. Πλάκα κάνω. Γιατί αρχίζει σιγά σιγά και μεγάλο μέρα. Μ' αρέσει η αισιόδοξη προσέγγιση σου. Λοιπόν, θα υιοθετήσω και εγώ αυτό. Μπαίνει το Always καλοκαίρι. Always look at the bright side. Μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι με 5 βαθμούς. Με 0. Χριστούγεννα με 20 βαθμούς θα κάνουμε, το ξέρεις. Εδώ τουλάχιστον. Θα είναι καλή μέρα, ναι. Και θα είναι και φωτεινή, γιατί είπαμε πριν θα έχουμε πανσέλινο για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια. Είχα πει σχεδόν 40 και με διόρθωσαν ένα φίλο μου, λέει είσαι επιστήμονα στη σχεδόν 40. Το 77, πες 38. Την τελευταία φορά. Έχεις δίκιο, του λέω. Αν και πιστεύω δεν το έκανε για την επιστημονική ακρίβεια. Είναι λόγω της ηλικίας μας τώρα. Δεν θέλουμε να λέμε 40 ακόμα. Είμαστε 39. Είμαστε, ξέρω εγώ, 38 μισό. Εσείς που είσαστε κάτω από τα 40 μπορείτε να το λέτε. Εμείς που είμαστε πάνω από τα 40 εγώ δεν έχουμε. Είμαι ακόμα 30. Μέχρι το Μάιο είμαι 30. Το Μάιο. Μπαίνω κι εγώ στην άλλη δεκαετία. Αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι την καλύτερη δεκαετία της ζωής μου, 40 με 41. Και θα μείνει εκεί. Κι εγώ έτσι πολύ αισιόδοξα το βλέπω. Θα μπω στη δεκαετία που παθαίνουν τα πιο πολλά καρδιακά οι άντρες, 40 με 50. Με έτσι αισιόδοξο τρόπο. Είσαι ένας πολύ αισιόδοξο άνθρωπος. Τι έχεις πάθει σήμερα. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω λίγο μαύρο χιούμορ. Ο Αρκάς κάνει πολύ μαύρο χιούμορ. Πολύ ωραίο χιούμορ. Και μου αρέσει, ναι, και όποτε μπορώ, παλεύω κι εγώ. Χειμερινό ηλιοστάσιο λοιπόν. Και να πούμε στον κόσμο ότι αυτή η στάση του ήλιου και η αναγέννησή του είναι που κρύβεται πίσω από πάρα πολλούς μύθους θεοτήτων. Όχι μόνο, δεν μιλάμε τώρα για τη χριστιανική θρησκεία, αλλά και παλιότερες. Ο Μύθρα, τα Σατουρνάλια, τον Κρόνο. Όλα αυτά συνδέονται. Είναι ο ήλιος που χάνεται, που πεθαίνει και η ανάστασή του, ας πούμε, η αναγέννησή του. Και όλες οι παραδόσεις έχουν μία σχέση με όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί έχουμε δέντρο, γιατί στολίζουμε δέντρο με λαμπάκια. Γιατί στολίζουμε δέντρο. Στολίζουμε δέντρο, έχουμε επιλέξει μάλιστα κονοφόρο, έτσι όπως το έλατο, που είναι ηθαλές, γιατί θέλουμε να παίρνουμε την ελπίδα, να το βλέπουμε και να παίρνουμε την ελπίδα ότι η φύση θα αναγεννηθεί. Γιατί τώρα μην κοιτάς που είμαστε μέσα στα στούντιο, μέσα στα air condition, μέσα στα σπίτια μας τα μοντέρνα. Για ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, ο χειμώνας ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ήταν θέμα επιβίωσης, το αν θα περάσει το χειμώνα ή όχι. Οπότε ο άνθρωπος και μέσω των θρησκειών που είχε εφεύρει, αλλά και μέσω των παραδόσεων και των συνήθειών του, προσπαθούσε να τονώσει το ηθικό του, να πάρει ελπίδα, να πάρει δύναμη. Είχαμε το δέντρο για να μας θυμίζει ότι θα ξανάρθει, η φύση θα αναγεννηθεί. Αρχίζαν να στολίζουν τα δέντρα με κεριά παλιότερα. Για να θυμούνται ότι και το φως θα ξανάρθει και όντως ο ήλιος αναγεννάται και θα έρθει. Μάλιστα, σαν σήμερα, νομίζω, 22 δεν έχουμε σήμερα. Μάλιστα. Σαν σήμερα, 22, για πρώτη φορά ένας βοηθός του Edison, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θα με παρεξηγήσει, έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πες τον όπως θες. Ναι, θα τον πούμε Μπάμπι. Ο Μπάμπι Σέλης στόλισε για πρώτη φορά χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Αμερική με λαμπτήρες ηλεκτρικούς που τους είχε αναπτύξει ο Edison. Τώρα έχουμε φτάσει στα λαμπάκια LED και τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Πολύ ωραία πάσα μου δίνεις για να πούμε ότι ένα από τα πράγματα που μπορούμε να πούμε για την επιστήμη των Χριστουγέννων είναι το πώς δημιουργούμε το φως με τα λαμπάκια στα δέντρα. Είχαμε πρώτα τους λαμπτήρες πυράκτωσης, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ρεύμα μέσα από ένα σειρματάκι μέχρι το σειρματάκι να ζεσταθεί αρκετά ώστε να φωτοβολεί. Ο κόσμος το ξέρει αυτό, λαμπτήρα πυράκτωσης ή λαμπτήρα αλογώνου. Και απλά βάζαμε χρωματιστό γυαλί απ' έξω για να έχουμε κόκκινα, πράσινα, μπλε και διάφορα. Τώρα έχουμε άλλη τεχνολογία, τώρα έχουμε τα λαμπάκια LED που επίσης όλος ο κόσμος τα ξέρει και μάλιστα κάναμε και μια εκπομπή μαζί γιατί για το μπλε LED πήρε Nobel δύο Ιάπωνες και ένας Αμερικάνος και με κάνει ολόκληρη εκπομπή για το φωτισμό. Αλλά στο φωτισμό είναι το ακριβώς το αντικείμενο σου, να μην το ξεχνάω αυτό. Πρέπει να το πω, σήμερα χτυπάει το τηλέφωνο μεσημέρι ένας φίλος μου, ο Αλέξης, ο οφθαλμίατρος, ο οποίος. Ο Κιτσινέλης μας είχε πει όλο το σόι, ναι. Όχι, ξέρετε, το λέω. Με αυτόν τον άνθρωπο μιλάω συνήθως Παρασκευές βράδυ να πάμε σε καμιά ταβέρνα. Δεν θα μιλήσουμε σχεδόν ποτέ μέρα. Σχεδόν ποτέ. Καθημερινή μέρα, ποτέ. Αλλά νυχτοπούλησε κι εσύ. Ναι, βλέπω το τηλέφωνο, λέω. Ο Αλέξη, τι θέλει τέτοια ώρα. Κάνει μάθημα στο ΤΕΙ. Και μου λέει με τον πρόεδρο του ΤΕΙ και μου μιλάει για φως. Και του λέω: έχω ένα φίλο, τον Σπύρο τον Κιτσινέλη, που ξέρει από φως είναι ειδικός. Τον Κιτσινέλη, πώς δεν τον ξέρω. Στο Sky τον ακούω. Στο πρώτο το διαβάζω. Και με παίρνει με ενθουσιασμό ο φίλος μου τώρα, ξέρει και περηφάνεια, ότι μίλαγα με τον πρόεδρο και σε ξέρει. Και θα κανονίσουμε μετά τις γιορτές να πάω να τον συναντήσω. Εκεί που ήμουν δηλαδή δύο μέρες πριν, τρεις μέρες πριν, που έκανα την ομιλία μου στους μαθητές. Πολύ ωραία. Πάμε στα φωτάκια τα LED. Τα φωτάκια τα LED είναι μια άλλη τεχνολογία. Είναι ειδικά υλικά που σου βγάζουν ακριβώς το χρώμα που θες. Δεν θες δηλαδή γυαλί χρωματιστό από πάνω για να το αλλάξεις. Θέλεις σε όλα τα χρώματα, σε όλες τις αποχρώσεις. Σε όλα τα χρώματα. Απλά είχαμε μια δυσκολία να φτιάξουμε το μπλε το LED, γιατί το χρειαζόμασταν έτσι ώστε αν τα ανακατέψουμε και το συνδυάσουμε μάλλον
με το πράσινο και το κόκκινο, να μπορούμε να έχουμε λευκό, άρα φωτισμό, και να μπούμε στον τομέα αυτού του γενικού φωτισμού. Και δυσκολευόμασταν πάρα πολύ, μέχρι που ένας Ιάπωνας, ο Σούτζι Νακαμούρα, και κάποιοι άλλοι αναπτύξαν τους κατάλληλους κρυστάλλους για το μπλε το LED, φέραν μια επανάσταση λοιπόν στο γενικό του φωτισμό και τιμήθηκαν με το βραβείο του Νόμπελ Φυσικής πέρσι γι' αυτό. Και μάλιστα ο Σούτζι Νακαμούρα έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς του στο νησί Σικόκου της Ιαπωνίας, εκεί όπου δούλευα κι εγώ. Όταν θα βάζω LED λαμπάκια στο δέντρο με το Χριστουγεννιάτικο, το νησί Σικόκου θα έχω στο μυαλό μου. Το Νακαμούρα. Το Νακαμούρα. Όχι το Τακαμούρι. Βάζω το Κιτσινέι λίγο θα έχω στο μυαλό μου και θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα μου λύνεις όλες τις απορίες. Θα πάρω την έγκλη όλων των Nobel Prize νικητών, ας πούμε. Εγώ είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα πάρεις ένα βραβείο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κοίταξε, φέτος ήμασταν υποψήφοι για το μεγαλύτερο βραβείο επικοινωνίας επιστήμης. Το πήρε ο Αργεντίνος, 10 χρόνια μεγαλύτερός μου. Ο μοναδικός Έλληνας ήταν ο Σπύρος, να σας πω. Σπύρος Κιτσινέλης, συνεργάτης μας εδώ. Κάτσε να πλέξω λίγο και το εγκόμι της εκπομπής που σε βρήκε και σε εκμεταλλεύεται και σου πίνει το αίμα. Επιστημονικά. Χαιρετίσματα Δημήτρη που άκουγε στη Χριστίνα τη Βίδου εκείνη τη μέρα και μου είπε σε ψάχνω το Sky. Τίποτα άλλο θα πούμε σήμερα, να μου στείλουν το αποχαιρετιστήριο. Η χρονιά που κλείνει σιγά σιγά, κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση. Και είναι και ωραίο να τους αναφέρεις που και που, γιατί ξέρεις, βλέπω, σας ακούω συνέχεια. Μπράβο, θα πω κάτι στον αέρα για σένα και το ξεχνάω μετά. Κλασικό ερώτημα. Μία με το ένα, μία με το άλλο, ναι, αυτό. Είναι τόσο εύκολο να ξεχάσεις. Είναι πάει. Εκείνη τη στιγμή, αλήθεια, Κιτσινέλη, είναι εύκολο να ξεχάσεις. Την ώρα που κάνεις εκπομπή live, αλήθεια. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, παρακαλώ. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα να τσακωθούμε που το έχουμε καιρό να το κάνουμε. Λοιπόν, όχι, δεν τσακωθούμε ποτέ. Ποτέ. Πίσω στο Σπύρος Κιτσινέλης. Τι άλλο έχουμε μύθο και αλήθεια του? Έχουμε το αστέρι της Βιθλέμ, το οποίο είναι ακόμα ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν. Δεν ξέρουμε τι ήταν, αλλά είναι ήταν. Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία όταν συζητάμε με το αστέρι της Βιθλέμ να πούμε όλα τα πιθανά σενάρια. Θα μπορούσε να είναι ένας κομήτης. Εδώ εξηγεί στο παιδάκι τι είναι ένας κομήτης. Που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βρώμικη χιονόμπαλα. Στην ουσία αυτό το πράγμα είναι. Τα σκουπίδια του διαστήματος. Είναι πάγος κυρίως. Είναι πάγος ένας κομήτης. Γι' αυτό και αφήνει και την ουρά πίσω, καθώς εξαερώνεται ο πάγος. Θα μπορούσε να είναι ένας αστεροειδής. Αστεροειδής είναι ένας βράχος. Έχει πολύ μέταλλο μέσα. Ένας αστεροειδής είναι αυτό που λέμε ότι μάλλον εξαφάνισε τους δεινόσαυρους πριν 65 εκατομμύρια χρόνια. Καταγεγραμμένο κάτι ώστε εκείνη την περίοδο, πώς θα μου πεις, καταγεγραμμένο με ποιον τρόπο, άμα ήταν ένας αστεροειδής που είχε πέσει στη γη, θα είχε προκαλέσει κάτι. Μπορεί να μην έπεσε, να πέρασε απλά. Mm-hmm. Όσοι περνάνε, δεν. Ευτυχώς για μας, δεν πέφτουν στη γη. Αλλιώς. Θα μπορούσε να ήταν μια. Ένα αυτό που λέμε supernova, ένα αστέρι δηλαδή που έγινε μια έκρηξη και πέθανε. Και όταν έχουμε ένα supernova, το αστέρι αυτό που πεθαίνει με μια μεγάλη έκρηξη λάμπει όσο 1000 αστέρια μαζί, ίσως και παραπάνω. Θα μπορούσε να είναι απλά ότι πολλοί πλανήτες βρέθηκαν στο ίδιο σημείο και αυτό έδινε μια εντύπωση. Σε κάθε περίπτωση ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Εφόσον υπάρχουν μαρτυρίες τότε ιστορικές ότι κάτι υπήρχε, κατά πάσα πιθανότητα κάτι ασυνήθιστο συνέβη. Δεν ξέρουμε τι. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνουμε μια επισκόπηση όλων των πιθανών σεναρίων. Και εδώ δηλαδή μπορεί να κρύψεις αρκετή επιστήμη στα παιδιά και να τους μιλήσεις για την αστρονομία που όλους τους γοητεύει άλλωστε. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ όταν λέω ας πούμε σε ανθρώπους ότι η έκφραση ότι υπάρχουν πιο πολλά αστέρια από ό,τι κόκκι άμμο στη γη, το θεωρούν υπερβολή, αλλά δεν είναι υπερβολή. Έχουν γίνει υπολογισμοί ότι μάλλον αυτό το πράγμα ισχύει. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι γνωρίζουμε για 100 ίσως και 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες και κάθε γαλαξία έχει 100 ίσως 200 δισεκατομμύρια αστέρια, ήλιους δηλαδή, αυτό είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο. Και το ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι ότι εμείς το ορατό σύμπαν που βλέπουμε είναι ίσως το 4% αυτού που υπάρχει εκεί έξω. Του μεγέθους τέλος. Ναι, γιατί μετά μιλάμε για τη σκοτεινή ύλη, για τη σκοτεινή ενέργεια, την οποία την αντιλαμβανόμαστε μέσω βαρυτικών δυνάμεων, αλλά δεν τη βλέπουμε. Το Big Bang τελικά υπήρχε, υπήρξε ή όχι, γιατί ξέρω ότι διάβαζα όχι πρόσφατα ότι τελικά είναι μια θεωρία υποαμφισβήτηση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έγινε μια πολύ μεγάλη έκρηξη και βλέπουμε και σήμερα τα απομεινάρια αυτής της έκρηξης. Όπως? Καταγράφοντας ας πούμε, τα μικροκύματα, κάνοντας δηλαδή χαρτογραφώντας τους ουρανούς μας την ακτινοβολία μικροκυμάτων. Το ερώτημα είναι τι έγινε πριν το Big Bang. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει στο σύμπαν μας στο μέλλον. Το ερώτημα αν θα υπάρξει είναι, κι άλλο αντίστοιχο αν υπάρχουν, Big Bang. Αν θα υπάρξει μπράβο επόμενο. Αν δηλαδή ένας κύκλος αυτό το πράγμα που κλείνει και ανοίγει. Αν υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα που συζητείται πάρα πολύ τελευταία. Θα μου πεις τι είναι τα παράλληλα σύμπαντα. Εγώ πιστεύω, δεν είμαι μεγάλος φαν ακόμα. Πιστεύω ότι πολλές φορές δημιουργούμε θεωρίες για να ικανοποιήσουμε διάφορα μαθηματικά παράδοξα.
Δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι αυτό. Το παράλληλο σύμπαν χρησιμοποιεί το έχω στο μυαλό μου πάλι από ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ότι τρώμε υπάρχει... μελομακάρονα και δεν παχαίνουμε, ας πούμε. Αυτό θα ήταν αγαπημένο παράλληλο σύμπαν. Όχι, ότι υπάρχει ένα άλλο σύμπαν στο οποίο υπάρχει μια αντίστοιχη Χριστίνα και ένα αντίστοιχο Σπύρο και ένα αντίστοιχο Κώστα. Εγώ είμαι μόνο. Εσύ είσαι unique, είσαι one of a kind, έχει απόλυτο δίκιο. Οι οποίοι τι κάνουν στο παράλληλο σύμπαν, αν ήταν ένα το παράλληλο σύμπαν. Αν υπάρχουν πολλά, μπορεί να κάνουν το οτιδήποτε. Αν ήταν ένα. Εγώ θα ήθελα να κάνω αυτά που δεν έχω κάνει εγώ σε αυτή τη ζωή. Το μεγαλύτερο σου, ας πούμε, αποθυμένο, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, ποιο είναι? Αποθυμένο δεν έχω. Στην παρούσα φάση. Θα δυσκολευόσουν να βρει τι κάνει. Καταρχήν δεν μπορώ να τα πω και στον αέρα, Σπύρο μου. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται έτσι. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να κάνει αυτά που δεν έκανα. Ναι, σωστά. Μπορεί κάποια στιγμή ναι, να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι αυτό το παράλληλο σύμπαν. Υπάρχουν πάρα πολλά γοητευτικά πράγματα για το διάστημα. Άπαξ ξεκινήσει με το Αστέρι της Βηθλέμ, δηλαδή, έχει να λες πάρα πολλά. Δηλαδή, τάρανε, δεν πετάνε. Δηλαδή, εξαρτάται ο Άι Βασίλης αυτό το έλκυθρο που έχει. Αυτό το έλκυθρο που έχει. Δεν ξέρω με τα αντισταμινικά που παίρνει, σε ποιο σημείο ξεκινά να πετάνει τάρανδι. Σε πληροφορώ αμέσως. Και να σου πω κάτι τώρα που το είπες. Στην ουσία, αυτή η ιστορία της επιστήμης των Χριστουγέννων. Δεν μ' αρέσει όπως μου φέρεσαι σήμερα. Όχι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που είπες. Δηλαδή, θέλω να πω, μου δίνεις μια καλή πάσα για να σου πω το ξεκίνημα. Ήταν ένα βιβλίο, Η Φυσική των Χριστουγέννων, που έγραψε ένας Άγγλος, που δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θα μας παρεξηγήσει. Και οποίος... μετά λες που εγώ έχω πάρει τα αντισταμινικά. Ναι, όχι, επειδή, σήμερα, εντάξει. Επειδή ήταν για ενήλικες το βιβλίο, έγραφε και διάφορα έτσι τέτοια σκοτεινά. Δηλαδή, ένα κεφάλαιό του ήταν τι ναρκωτικά θα πάρεις για να δεις τα άρωθους να πετάνε. Μην νομίζεις δηλαδή ότι η ερώτησή σου ήταν πάρα πολύ άκυρη. Θα μπορούσε κάποιο. Εγώ φυσικά με το βιβλιαράκι μου αφήνω σε μικρά παιδιά. Έτσι, και τα πάω λίγο έτσι αστρονομία, λαμπάκια, δέντρα. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά μου, κύριε επιστήμονά μου, μου την είπατε τώρα, δηλαδή ότι έχω πάρει αρκετά για να μπορέσω να δικαιολογήσω. Είπα στα πόσα βλέπουμε τους θαράδους να πετάνε. Συγγνώμη, αλλά δεν. Ελπίζω τα παιδιά να έχουν απομακρυνθεί όλη αυτή την ώρα που μας είπε ο Σπύρος δεν υπάρχει Άγιο Βασίλης. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Ότι δεν πετάνε υπάρχει. Παραπληροφόρηση. Είπα ίσα ίσα. Ο σάκος υπάρχουν... πόσο μεγάλος πρέπει να είναι για να χωρέσουν πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί, είπα. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Εκπαιδεύονται και η εκπαίδευση που πρέπει να πάρουν είναι επιστημονική. Είναι ταξιδιωτικά. Πρέπει να ξέρουν για την ταχύτητα, να ξέρουν για όλα τα πιθανά σενάρια του αστεριού του Βηθλέμ, μήπως και ξαναεμφανιστεί. Πρέπει να ξέρουν για φωτιά, για λαμπάκια. Και αφού περάσει όλα αυτά τις δοκιμασίες, αν θες και τις εξετάσεις, φτιάχνεις και ένα δικό σου παιχνίδι. Γιατί πρέπει να αγαπάς τα παιδιά και να αγαπάς τα παιδιά, πρέπει να μπορείς να φτιάξεις ένα παιχνίδι δικό σου και γίνεσαι Άι Βασίλης. Το ερώτημα είναι ποιος μέσα στο σπίτι σας είναι ο Άι Βασίλης. Ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Και επίσης μετά διαβάζεις και το βιβλίο του φίλου σου με τους μύθους και τις σελίδες για τη διατροφή και συνειδητοποιείς ότι ο Άι Βασίλης μια χαρά είναι. Να φύγουν και λίγο οι τύψεις. Μια χαρά είναι ο Άι Βασίλης. Να φύγουν και λίγο, βέβαια. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε ή να κλείσουμε μουσικά σήμερα? Ό,τι θες εσύ. Θες να κλείσουμε μουσικά έτσι για να χαλαρώσεις κιόλας γιατί σήμερα είσαι ταλαιπωρημένη. Με τον καλό το λόγο σήμερα, Σπύρος. Όχι. Είδες τώρα, εγώ προσπαθώ να την κάνω σταθεί καλά. Άστα, πατεώνα. Έχουμε τους... για το Hondo Center είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Αν θέλεις ρουλό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνουμε την κλήρωση για Hondo Center. Βέβαια. Να δούμε ποιος θα πάρει την επιταγή και σιγά σιγά κλείνουμε. Αν αύριο δεν έρθω, τα αγόρια θα κάνουν εκπομπή. Θα έχω πάρει πόσα drugs. Για να μπορέσω. Θα είναι με τους ταράνδους αύριο. Ναι. Έχει και ένα υπονοούμενο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε ένα στυλό. Από το 1 στο 15 πες μου. Από το 3. Μαρία Πασιαλή. Μαράκι κερδίζει το ροπιταγή των 50 ευρώ. Thank you. Μπράβο, το στέλνω Μαρία, και στην... Δέτια πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο παίζει, δεν παίζει. Αύριο δεν ξέρω. Καλά Χριστούγεννα με Πανσέλινο σε όλους. Μην ξεχάσεις, γιορτάζει να μου πεις χρόνια πολλά. Και ο γιος μου. Να το, έχετε θα το, πάρω το αγαπημένο μου όνομα. Για το γιο σου. Και θα τα πούμε μάλλον αν είμαστε εδώ, με ανασκόπηση το 2015 οι σημαντικότερες επιστημονικές ειδήσεις. Και πού θα μας οδηγήσει το 2016. Τρίτη, αυτό 29 του μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.